Η Ελένη του Ευρυπίδη έγινε κόμικ. Τι καταλαβαίνει λοιπόν κανείς από αυτόν τον τίτλο, ότι αυτό το μάθημα το οποίο διδασκόμαστε... Κριτικό κόμικ. Κριτικό κόμικ, πολύ σωστά. Αυτό το μάθημα λοιπόν το οποίο διδασκόμαστε στα σχολικά μας χρόνια, φαίνεται ότι τα παιδιά στο γυμνάσιο Λυκιανού με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, του έδωσαν μια άλλη πνοή, μια άλλη χρειά και βλέπουμε και σχετικό υλικό από την παρουσίαση του κόμικ που έγινε. Θέλω να σου πω ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική δουλειά, καθώς προέρχεται κατά αποκλειστικότητα από τα παιδιά, πολλές οι ώρες που δούλεψαν. Και πολύ σημαντική και η καθοδήγηση που έχουν λάβει από τους καθηγητές οι οποίοι συμμετείχαν. Από τη μία έχουμε σκίτσα και από την άλλη έχουμε τα κείμενα τα οποία συνοδεύουν αυτά τα σκίτσα. Συνολικά συμμετείχαν, αν δεν κάνω λάθος, 13 μαθητές, τα κατάλληλα παιδιά εντός εισαγωγικών και εκτός, όπως λένε οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πήραν την απόφαση να υλοποιήσουν ένα φιλόδοξο project και να δουν κάπως διαφορετικά την ιστορία. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την κυρία. Ελπίδα Χελιουδάκη, είναι εκπαιδευτικός και φιλόλογος. Μάλιστα, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, ακούγομαι. Ακούγεστε και σας βλέπουμε και πάρα πολύ καλά. Τι κάνετε, πώς είστε? Τέλεια, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτές τις πρωτοβουλίες. Ακριβώς. Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα και πώς υλοποιήθηκε στη συνέχεια? Ναι, λοιπόν, αυτό το βιβλίο, αυτό το μάθημα μάλλον στο σχολείο, στην τρίτη γυμνασίου, διδάσκεται εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον που είμαι εγώ στην εκπαίδευση. Η ιδέα μου είχε γεννηθεί πριν πολλά χρόνια, αλλά πριν από 2 χρόνια που τα παιδιά αυτά ήταν στην τρίτη γυμνασίου, θεώρησα ότι βρήκα επιτέλους τους μαθητές που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν το συγκεκριμένο project. Από πολλές απόψεις, δηλαδή υπήρχε το κατάλληλο ενδιαφέρον, η συγκυρία, ακόμα και το ότι παραμείναμε στα σπίτια μας τότε λόγω της καραντίνας και του κορονοϊού, ακόμα και αυτό εν μέρη βοήθησε στο να αφιερώσουμε χρόνο και κυρίως πάντως η ομάδα των παιδιών, 13 παιδιά από 2 τμήματα γάμα γυμνασίου, που συνολικά φανταστείτε ότι είναι γύρω στα 40 παιδιά, και δέχτηκαν με τόση όρεξη, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, πιστεύω, και με τόσο κέφι σε αυτό το project, σε αυτό το εγχείρημα, να το αναλάβουν και να το φέρουν εις πέρας. Κυρία Χελιουδάκη, μπορείτε να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες για το πώς είναι αυτή η παραλλαγή της τραγωδίας, είναι η Ελένη? Ναι, λοιπόν, εμείς έχουμε κρατήσει το βασικό μύθο του Ευρυπίδη, τον οποίο τα παιδιά τον έχουν αποδώσει σε διάφορες σκηνές, ο κάθε μαθητής και η κάθε μαθήτρια ανάλογα με τη δική του αισθητική και φαντασία. Για παράδειγμα, σε μια σκηνή η Ελένη είναι ξανθιά, σε άλλη μελαχρινή, δεν έκανε δηλαδή ένας μαθητής σε όλο το κόμικ το ίδιο πρόσωπο, γιατί και εκ των πραγμάτων, επειδή ήμασταν όλοι στα σπίτια μας, αυτό δεν ήταν εφικτό. Έχουμε κρατήσει λοιπόν τα επεισόδια, τα χωρικά όλα αυτά. Τα παιδιά επίσης έχουν γράψει με την ανάλογη καθοδήγηση τα κείμενα που συνοδεύουν τα σκίτσα. Και έχει μπει και το κριτικό στοιχείο. Τι εννοούμε με αυτό? Ότι γράψαμε όλο το κείμενο της Ελένης στα κριτικά μαζί με ένα τμήμα. Ωστόσο, επειδή θεωρήσαμε ότι θα είναι ίσως κάπως δυσνόητο για κάποιον αναγνώστη να καταλάβει το κριτικό κείμενο, το υιοθετήσαμε μόνο σε έναν ήρωά μας, τον Τεύκρο, που τον κάναμε σύντεκνο. Και γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία της κριτικής παράδοσης στο κόμικ, χωρίς να εστιάζουμε μόνο στην κριτική διάλεκτο. Για παράδειγμα, υπάρχει το κριτικό μαχαίρι, υπάρχει η ρακή, υπάρχει το σεμεδάκι, τα διάφορα κεράσματα, το πιλάφι του γάμου, διάφορες έτσι κριτικές συνήθειες και τοπικές παραδόσεις, που ξαναλέω με πάρα πολύ όρεξη και κέφι τα παιδιά σκέφτηκαν και έβαλαν εκεί θέλω να πάω. Τα παιδιά πώς αντιλαμβάνονται αυτή τη συμμετοχή τους σε αυτό το ξεχωριστό project? Γι' αυτό θα έπρεπε να ρωτήσετε κανονικά τα ίδια τα παιδιά, αλλά αυτό που έχω εισπράξει εγώ, γιατί τώρα αυτά τα παιδιά φανταστείτε ότι είναι μαθητές Δευτέρας Λυκείου, διασκορπισμένοι σε διάφορα σχολεία. Πρόσφατα ξαναβρεθήκαμε, όχι όλοι δυστυχώς, είναι δύσκολο να βρισκόμαστε και οι 13, 14, 15. Είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένα από ό,τι τους άκουσα να μιλάνε. Χαίρονται πάρα πολύ που είδαν όλο αυτό τελικά να γίνεται βιβλίο, γιατί ακόμα και αυτό ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Και αν η περιφέρεια Κρήτης δεν είχε βοηθήσει
Μπράκτος στην έκδοση του βιβλίου. Θα ήμασταν ακόμα στην αναζήτηση του προσώπου που θα βοηθούσε σε αυτό. Και γενικότερα τα παιδιά νομίζω ότι είναι πολύ ικανοποιημένα από αυτή τη δράση. Μάλιστα. Και ότι τέτοιες δράσεις χρειάζονται πάρα πολύ στον χώρο της εκπαίδευσης. Δεν γίνεται να κάνουμε το μάθημα με τον ίδιο παροχημένο τρόπο που τον κάναμε πριν από 20 ή 30 χρόνια. Είναι σπουδαίο αυτό το οποίο λέτε. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε και γιατί όχι να συνομιλήσουμε και με τα ίδια τα παιδιά το επόμενο διάστημα. Περιμένουμε εδώ ανοιχτές οι πύλες της εκπομπής για τις επόμενες πρωτοβουλίες σας. Να είστε καλά, κυρία Χελιουδάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Να είστε και εσείς καλά. Ευχαριστούμε πολύ.